Bar Academy News, επεισόδιο 69. Bar Academy News, μετά Athens Bars εποχή, επεισόδιο 69. Κάτι δεν πάει καλά. Επεισόδιο νούμερο 69. Θα το σπίρω πάνω από το. Γιατί όλο αυτό σήμερα? Γιατί ήταν δίκαιο, το υποσχέθηκες και έγινε πράξη. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά μου παιδιά? Σήμερα έχουμε κοντά μας τον πιο sexy Έλληνα bartender, ο οποίος έκανε γάμο και άθελα το μετέτρεψε σε ένα mini Athens Bar Show. Έναν άνθρωπο που αγαπώ, έχω δουλέψει μαζί του και έχω δεχτεί μπούλι. Σώπασε. Μεγαλώσαμε τώρα. Δεν θα σε πειράξω άλλο. Σήμερα κοντά μας ο Σπύρος Απανόπουλος, ναι! Καλησπέρα, Μιχαλή. Καλησπέρα. Σου αρέσει το τραγούδι που έχω βάλει για σένα? Καλό είναι. Λοιπόν, Σπύρο, για να μπαίνουμε λίγο στη ροή του τηλεοπτικού προγράμματος, τι έκανες για να φτάσεις μέχρι εδώ, πόσα πτώματα αν χρειάστηκε να πατήσεις και επίσης τι προβλέπει το μέλλον? Μίλα, Σπύρο. Ξεκίνησα λοιπόν στο χώρο το 2004 σαν βοηθός, σερβιτόρος, όπως όλοι μας. Το 2007 συναντήθηκα με τον κύριο Μιχάλη Παπαζήση στα TGI Fridays. Ήμασταν εκεί και γεράσαμε. Αυτή την περίοδο βρίσκομαι τα τελευταία 3 χρόνια στα μεξικάνικα εστιατόρια Amigos, σαν barman και bar manager. Και τον τελευταίο καιρό ξεκίνησα σαν brand ambassador για την εταιρεία Granical στο πορτφόλι του Agave. Πρώτο θέμα λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα, κάτω από τον ηλιόλουστο ουρανό της Αθήνας στις 6 και 7 Νοεμβρίου, το Athens Bar Show υποδέχτηκε τους επαγγελματίες του κλάδου των bars από ολόκληρο τον κόσμο. Περισσότεροι από 9.000 επαγγελματίες από την Ελλάδα και ολόκληρη την Ιφίλιο επισκέφθηκαν την έκθεση ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, κάνοντας τη φετινή διοργάνωση την πιο πετυχημένη όλων των εποχών. Σπύρο, ήσουν εκεί, σταμάτα, δεν χρειάζεται. Ήσουν εκεί, Σπύρο. Ήμουν εκεί, Μιχαλή. Πες μας λοιπόν τις εντυπώσεις για το Athens Bar Show του 2018. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου επισκέφτηκαν φέτος το Athens Bar Show, μεγαλύτερο από ποτέ, πιο οργανωμένο από ποτέ. Οι εκθέτες ήταν πολλοί. Το κόψες. Ναι. Τέλεια. Όλα τα περίτερα είχαν επαγγελματίες bartender με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές και τους επισκέπτες της έκθεσης. Να κλείσουμε με το ότι έγιναν δεκάδες παράλληλες δράσεις στα μπαρ της Αθήνας την εβδομάδα του Athens Bar Show, με τις πιο σημαντικές bartending προσωπικότητες παγκοσμίως να κάνουν παρέμβαση από τα ελληνικά μπαρ. Δεύτερο θέμα για αυτήν την εβδομάδα, η Bar Academy συνεργάζεται με το INSETE και θα πραγματοποιήσουν από κοινού σεμινάρια για bar managers του κλάδου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Μπείτε στο event τώρα. Κλείσε θέση τώρα. Και δες τα link που έχουμε κάτω από το βίντεο για παραπάνω πραγματάκια. Σε διαγωνισμούς τώρα, Μιχάλη, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη το Chairman Reserve My Tie Challenge με κριτές τον Αλέξανδρο Κικόπουλο και τον Νίκο Μπαγκουλή. Να κάνω μια δήλωση, επειδή το έχουμε παρατραβήξει. Κάνω καλύτερο My Tie από Τριανταφυλόπουλο, Μοσχονά, Γκαρτζολάκη και Στεφανάκη. Επίσης, αγαπημένε μου Σπύρο, αρχές Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ 5 Says Experience από το Abbey, το Abbey Kitchen Bar της Πάτρας θα αποτελέσει το κέντρο του ενδιαφέροντος, αφού σε αυτό θα φιλοξενηθούν 10 διαφορετικά pop-up bars από τα καλύτερα της Ελλάδας. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στις 2 και 3 Δεκεμβρίου με αφορμή τα 6 γενέθλια του Abbey. Το φεστιβάλ 5 Says Experience απευθύνεται σε επαγγελματίες αλλά και σε καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την bar σκηνή και υποστηρίζουν την υπεύθυνη κατανάλωση. Πρόκειται για μια διοργάνωση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Πάτρα και στόχο έχει να δώσει μια συνολική προσέγγιση στην εμπειρία μέσα στο μπαρ. Και τώρα είναι μια προσωπική στιγμή εμένα και του Σπύρου, που θέλω να πω ότι με τον Σπύρο γνωριστήκαμε το 2007 στα TGI Fridays σεμινάρια του κυρίου Σιμαντήρα για το Fast. Βεβαίως. Μετά στην πορεία βρεθήκαμε στο Rock and Ball στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Βεβαίως. Στην πορεία κάναμε ένα πρωτοχρονιάτικο Bar Academy News μαζί. Πολύ ωραίο. Κάναμε και ένα δύο κοκτέιλ σε 2 λεπτά μαζί. Με την κανέλα. Με την κανελίτσα. Μεγάλο hit, δεν θέλω να το πω. Κάναμε και ένα λαλαλαν. Εκεί ξεδίπλωσε το ταλέντο του και από τότε νομίζω ξεκίνησε και τη ζούμπα μετά από αυτό. Επίσης, 22, 23 και 24 Νοεμβρίου, το World Class Fine Drinking στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποθήκη Γάμα. 25 κορυφαία μπαρ της πόλης με καταξιωμένους bartenders. Fine Drinking στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Φεύγουμε λοιπόν, Μιχάλη, από Θεσσαλονίκη και πηγαίνουμε στα Γιάννενα, που 27, 28 και 29 Νοεμβρίου γίνεται το Ioannina Cocktail Festival και θα είμαι κι εγώ εκεί. Και τι θα μιλήσετε? Θα μιλήσουμε για αποστάγματα όπως είναι το μεσκάλ και η τεκίλα. Εσύ, όχι όλοι. Εγώ, όχι. Η αλήθεια είναι όχι μόνος μου. Εγώ, ο Νίκος Συμβάτης και ο Σπύρος Αγγλινός. Στα παγκόσμια προαθήματα καφέ δεν είχαμε και λίγες διακρίσεις. Μάνος Μαμάκης, δεύτερη θέση, Coffee and Good Spirits. Μιχάλης Καραγιάννης, δεύτερη θέση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Latte Art. Στάθης Κορέμτας, τρίτη θέση, παγκόσμιο πρωτάθλημα Brewer. Ναι, αλλά δεν είπες σε ποια χώρα ήτανε. Α, στη Βραζιλία. Να πούμε για τη σατανική σύμπτωση ότι ήταν ακριβώς ίδιες θέσεις με τη Βουδαπέστη. Τώρα θα πέσει ο τραγούδι, μπράβο. Χειροκρότα, ρε. Και βίντεο της εβδομάδας δείτε όλο το υλικό στο κανάλι της Bar Academy και στη σελίδα του Athens Bar Show στο YouTube.
με όλα τα βίντεο από το Athens Bar Show. Έρχονται περισσότερα άμεσα και όλο τον χρόνο. Κάντε subscribe στο κόκκινο κουμπάκι, έχει κάνει και ο Σπύρος. Δείτε και τα βίντεο με τον Σπύρο τα παλαιότερα. Μιχάλη, ναι. Πριν φύγω, θέλω μια χάρη. Παρακαλώ. Το τραγούδι μας. Μαέστρο, ευχαριστώ. Blue Oyster. Θα χορέψουμε. Δεν έχω το πέτσι να μπουφάνω. Και εγώ το κατάλληλο παντελόνι. Τέλος πάντων, έχεις φέρει κάτι πριν φύγεις ή με άδεια χέρια. Καλά, ποιος είμαι εγώ εάν φέρω κάτι. Wow, τι είναι αυτό. Μην κάνεις να δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Για πες. Λοιπόν, το μεσκάλ μπρούχο είναι το καινούργιο μεσκάλ που έχει φέρει η εταιρεία Granical και έχει ξεκινήσει η διανομή της από το Bar Show. Δοκιμάστε το, είναι υπέροχο. Η συγκεκριμένη φιάλη δίνεται δώρο στον τυχερό που θα κάνει like και comment στο βίντεο μας. Οπότε λοιπόν, κάντε στο βίντεο του Facebook like ή αντιδράστε, κλάψτε, κάντε ό,τι θέλετε και ένας από εσάς τυχερούς θα κερδίσει αυτό το φοβερό μπουκάλι μεσκάλ Μπρούχο X. Άλλο ένα Bar Academy News περνάει στο χρόνο του λεπτό της ιστορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο τον Πανόπουλο που ήταν στο επεισόδιο 69. Τιμή μου, Μιχάλη. Άλλο αυτό το τραγούδι. Τι γίνεται σήμερα. Ο Ιχολίπης. Θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο bartending, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που είδατε το επεισόδιο των Bar Academy News Σπυρέτο con Παπαζήσι. Και μέχρι την επόμενη φορά και το επόμενο Bar Academy News, περνάτε όμορφα. Ciao. Shining in the sky.